αχώρητο. Φτάνουμε να μην καταργηθεί το σχολείο. Είναι κίνδυνο να υποβαστεί. Να στηρίξω τον Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Και να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Καταργηθεί κέντρο φιλοξενία. Να καταργηθεί το κέντρο φιλοξενία. Αυτό κύριε Σεϊκή, δεν ολοκλήρωσε αυτό το δελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Προβάδισμα μαμούθ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται σε νέα δημοσκόπηση της Public Issue. Σύμφωνα με αυτήν, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 18% και η Νέα Δημοκρατία 42%. Τρίτο κόμμα με βάση την δημοσκόπηση είναι η Χρυσή Αυγή και το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, που παίρνουν από 8%. Πάμε στον συνάδελφο Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Τα άλλα λοιπόν στοιχεία που βγαίνουν από αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση. Τα είπες όλα, ξέρεις, γιατί σου λέω ότι τα είπες όλα. Διότι μέχρι και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ, και ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη και ΚΚΕ, έχουμε κόμματα στη Βουλή με βάση τη δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Δηλαδή, το ποτάμι είναι στο 2,5. Η ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρών μοιράζονται από 2%. Η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% και τα λοιπά 7,9%. Είναι τραγικά τα νούμερα σε σχέση με αυτή τη δημοσκόπηση. Από το ΚΚΕ και κάτω. Μέχρι το ΚΚΕ έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Μετά, δημοσκοπικά τουλάχιστον με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, δεν έχουμε. Τραγικά λοιπόν τα νούμερα για τα μικρά τα κόμματα και φαντάζει εξωπραγματικό. Είναι χασματική η διαφορά. Το 24% η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλη. Πάμε όμως να ζητήσουμε το πρώτο σχόλιο για αυτήν την δημοσκόπηση από τον κύριο Γιάννη Μάκα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος της Νόδα Χαΐας. Κύριε Μάκα, καλησπέρα. Γεια σας. Έχετε δει την τελευταία δημοσκόπηση της Public Issue. Δίνει 42% στη Νέα Δημοκρατία, 18% στον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι πράγματι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στην πραγματικότητα? Το πιστεύουμε, το λέμε εδώ και καιρό, ότι υπάρχει μία μεγάλη διαφορά και συνεχώς αυξάνεται. Επίσης λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει δύο σημεία. Το ένα είναι ότι πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο δρόμος που ακολουθείτε είναι ο ένας και μοναδικός, δηλαδή μέσα από το μνημόνιο και συγκεκριμένα σε ό,τι έχουμε υπογράψει. Άρα το ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει πλέον. Και δεύτερον, ότι είναι πολύ καλύτερα να διοικείται η χώρα από μία παράταξη και ένα κόμμα ή κόμματα που μπορούν και συνεργάζονται και έχουν την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά και είχαν ήδη φέρει αποτέλεσμα σε μία τέτοια κατάσταση όπως είναι το μνημόνιο, παρά από ένα κόμμα το οποίο στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο ψέμα, έταξε τα πάντα σε όλους και ήρθε να κυβερνήσει σε μνημονιακή κυβέρνηση πλέον, η οποία δεν έχει σε καμία περίπτωση στο μυαλό της να στηρίξει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κυβερνήσει. Κύριε Μάκα, πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί πάρα πολλά. Έκανε ελάχιστα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Όμως δεν συναντάμε και αυτήν την νίκη και αυτήν την αισιοδοξία από την πλευρά των πολιτών για την Νέα Δημοκρατία. Ναι μεν βρίζουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν λένε και ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μητσοτάκης. Το χαρακτηριστικό αυτό που κυριαρχεί είναι ο προβληματισμός στους πολίτες. Γι' αυτό σας ρωτάω αν πιστεύετε ότι αυτή η μεγάλη διαφορά είναι πραγματική. Είναι, και πάλι επαναλαμβάνω, αν πάτε στις ουρές της ΔΕΗ. Εάν πάτε, που αυτοί οι περισσότεροι που είναι εκεί στις ουρές είναι αυτοί που τους είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ μην πληρώνετε τον έμφυα, μην πληρώνετε όλα αυτά και τελικά είναι μέσα στους λογαριασμούς και πάνε να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη. Επίσης, αν πάτε στις τράπεζες και οπουδήποτε αλλού πάτε και δείτε ουρές, είναι όλοι αυτοί οι αγανακτισμένοι που είχαν πιστέψει στο ΣΥΡΙΖΑ και ήλπιζαν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος εκτός μνημονίου.
και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το λόγο. Τώρα δεν έχω κανένα λόγο να είναι σε ένα κόμμα που το έφτασαν από το 4% στο 34%, γιατί ούτε ιδεολογικά έχουν λόγο να είναι σε ένα τέτοιο κόμμα, ούτε και αυτό το κόμμα μπορεί να εκφράσει κάτι αυτή τη σημερινή εποχή. Η εποχή ζητάει καλούς διαχειριστές που να μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Η διαχείριση ενός μνημονίου σε μια χώρα λέει ότι πρέπει όσο σκληρά μέτρα παίρνεις, αντίστοιχα να φέρνεις και καλά αποτελέσματα. Εδώ έχουμε δύο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει τα σκληρότερα μέτρα από κάθε άλλη κυβέρνηση και δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μείον είμαστε. Δεν βλέπω πουθενά. Θέλει ο Μιχάλης Μπερακτάρης να σας κάνει μια ερώτηση. Κύριε Μάκα, ακούτε. Βεβαίως. Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη πάντως είπε ευθέως σήμερα: μη ζητάτε εκλογές, δεν πρόκειται να γίνει ούτε στα όνειρά σας. Έτσι ακριβώς απάντησε στο νέο αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές. Και αναρωτιέται κανείς, είπατε προηγουμένως, θέλει καλύτερη διαχείριση το μνημόνιο. Ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ να μην το διαχειρίζεται καλά, αλλά πάντα θα μιλάμε για μνημόνιο, κύριε Μάκα, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σαφώς. Κανένας δεν είπε ότι θα βγούμε από το μνημόνιο ή ότι μπορεί, υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς είπαμε ότι μέσα από αυτό το δρόμο μπορούμε κάθε φορά, κάθε μέτρο που παίρνουμε, να φέρουμε αντίστοιχα και κάτι καλύτερο. Θυμίζω ότι εμείς είμαστε που μειώσαμε το φόρο καυσίμων. Θυμίζω ότι εμείς αρχίσαμε και μειώναμε τον έμφυα κατά 7%. Θυμίζω ότι ήδη ο κύριος Σαμαράς συζητούσε για πολλές άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις, στα μερίσματα, στα πάντα. Άρα αυτό ποιος του το είχε δώσει το δικαίωμα? Τα καλά νούμερα που έφερνε. Όσο σκληρά μέτρα και αν πήρε, έφερε πλεόνασμα ο κύριος Σαμαράς. Και το πλεόνασμα αυτό δεν ήταν πραγματικό στην ουσία για να μοιραστεί χρήμα στην αγορά, όμως έδινε τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους που έκαναν έλεγχο στα δικά μας νούμερα να πούν ότι ναι, δίνω τη δυνατότητα πλέον στον Πρωθυπουργό να μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Ναι, δίνω τη δυνατότητα πλέον στον Υπουργό να συζητά για μείωση του ένφια. Εάν δεν φέρεις τέτοια αποτελέσματα, πώς μπορείς να πας να ζητήσεις από το ΔΝΤ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μείωση των φόρων? Μάλιστα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Οπότε, τι βλέπετε, κύριε Μάκα, βλέπετε σύντομα προσφυγή στις κάλπες? Όσο μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στην κυβέρνηση. Γιατί ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ κυβέρνηση αυτό το κόμμα. Και γιατί τόσα ψέματα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, όσο ζούμε εμείς οι νεότεροι αλλά και οι παλιότεροι, λένε, δεν είχαν ακούσει από κανένα κόμμα. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό και το γνωρίζουν ήδη, είναι οι μέρες που μετρούν αντίστροφα πλέον, είναι μέχρι τις εκλογές, είναι από λίγο έως και πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το καθορίσει αυτό όσο αντέξει. Η οικονομία απ' την άλλη δείχνει σε σημεία πολύ 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 δύσκολα και άρα δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση με τόσο δύσκολη οικονομία. Και αν πάρουμε τη δόση των 1,7 που υπολείπεται, ξέρετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αρχές του έτους ήδη συζητάνε για νέα μέτρα και ήδη συζητάει και το ΔΝΤ για τέταρτο πρόγραμμα στήριξης. Μνημόνιο. Αν όλα αυτά αληθεύουν, τότε δεν νομίζω ότι θα κάτσει ούτε μέρα από εκεί και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Θα τα δούμε. Να είμαστε έτοιμοι για εκλογές από σήμερα και πλέον. Θα τα δούμε λοιπόν, ένα μόνο των εξελίξεων. Σε ευχαριστήσουμε, κύριε Μάκα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά. Αλλάζουμε όμως θέμα μέσα τώρα, κυρίες και κύριοι. 2.000 αδυνατούν να πάρουν πρωινό στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα ο Δήμος Πατρέων να αποφασίσει να τους προσφέρει δεκατιανό σε καθημερινή βάση στα σχολεία τους. Πρόκειται για μαθητές όλων των βαθμίδων, ενώ είναι γνωστό ότι αρκετά είναι τα λιποθυμικά επεισόδια που έχουν εκδηλωθεί στα σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας. Περισσότεροι από 2.000 μαθητές θα παίρνουν πρόγευμα με τη φροντίδα του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου της Πάτρας. Δυστυχώς η οικονομική κρίση βαθαίνει και οι γονείς δυσκολεύονται ακόμη και να προσφέρουν στα παιδιά τους
ένα κουλούρι. Στο πρόγραμμα αυτό είχαμε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια με 400 με 500 παιδιά. Πέρσι φτάσαμε στο τέλος του χρόνου να βοηθάμε περίπου τα 1.500 μαθητές. Φέτος, περιμένοντας τις αιτήσεις που θα δεχθούμε, φοβάμαι μήπως αυτό το νούμερο αυξηθεί. Έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε ίσως των τροφίμων μας τουλάχιστον 2.000 παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων από την πλευρά του είτε θα χορηγεί προϊόντα απευθείας στις οικογένειες, είτε θα πληρώνει στο κάθε σχολικό και ηλικίο σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να χορηγείται δωρεάν σε συγκεκριμένους μαθητές κουλούρι ή τυρόπιτα. Ξεκινάμε και φέτος τη δράση μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους υποσυστηζόμενους μαθητές στα σχολεία, όπως είχαμε κάνει πέρσι και πρόπερσι. Μια δράση την οποία αναγκαστήκαμε από τις ανάγκες των μαθητών που δυστυχώς στις μέρες μας και είναι λυπηρό και ντροπή για την κοινωνία που ζούμε, να πούμε ότι υπάρχουν παιδιά που λοιπόν δεν έχουν να φάνε και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους έτσι όπως θα έπρεπε για όλα τα παιδιά της Ελλάδος και όλα τα παιδιά του κόσμου. Μια δράση η οποία λειτουργήσε εδώ και 2 χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Δήμος της Πάτρας χορηγούσε πρόγευμα σε 1.500 παιδιά την περσινή χρονιά, ενώ είχαν μείνει ακάλυπτα περισσότερα από 300 αιτήματα λόγω έλλειψης προϊόντων. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε πως εκατοντάδες είναι οι μαθητές που παίρνουν δεκατιανό με τη μέρη συλλόγων διδασκόντων, συλλόγων γονέων και κυδεμόνων και ευαισθητοποιημένων ομάδων συμπολιτών. Όπως για παράδειγμα η ομάδα του 5 ευρώ. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να κοιτάμε τις πληγές και τους πόνους και τους καημούς του λαού μας και τα δεινά του, αλλά θα πρέπει το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα να διεκδικήσει όλα αυτά που του αξίζει και δικαιούται και να μην έχουμε ποτέ φτώχεια ξανά, ποτέ ανέχεια, ποτέ εξαθλίωση, να μπορεί να ζει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά του κόσμου σε μια κοινωνία χωρίς αυτά τα δεινά, χωρίς ανεργία, χωρίς φτώχεια. Και σε αυτό πρέπει να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που δικαιούμαστε για να εξαλείψουμε τη φτώχεια και όχι να συζητάμε πώς θα βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιους ανήμπορους. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Κοτσόπουλο. Κύριε Κοτσόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δάσκαλος και βέβαια ζείτε από κοντά τη σκληρή και δύσκολη καθημερινότητα των μαθητών. Έτσι δεν είναι? Είμαι δάσκαλος διευθυντής σε ένα σχολείο περιφερειακό της Πάτρας, στο Νέο Σούλη συγκεκριμένα, αλλά λόγω της εμπειρίας μου και λόγω της επαφής μου και με άλλα σχολεία έχω μια εικόνα γενικότερα και για τον νομό Αχαΐας. Όμως θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Κοτσόπουλε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και πάρα πολύ πολιτικό μάλιστα. Και πολιτικό, Μιχάλη. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια παρένθεση όμως, κύριε Κοτσόπουλε. Φήμες, είστε και στέλεχος και πολιτευτής του ποταμιού στην Αχαΐα. Φήμες σας θέλουν να φεύγετε από το ποτάμι και να εντάσσεστε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αληθεύει? Λίγο πριν πω στο δηλαδή στούντιο, ακολουθείτε το δρόμο του κύριου Φωτίλα? Λίγο πριν πω στο στούντιο έμαθα και εγώ τηλεφωνικά ότι υπάρχουν κάποιο τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Ένιωσα πραγματικά άσχημα και εκεί την ώρα στο αυτοκίνητο ήταν το ραδιόφωνο και μιλούσε για αυτό που θα συμβεί αύριο. Αύριο 260.000 συνταξιούχοι θα δουν τις νέες περικοπές στις συντάξεις τους. Και στα μερίσματα και στην επικούρηση είναι σημαντικές σημειώσεις από αύριο. Και ξέρετε κάτι, και ένιωσα πολύ άσχημα, όσο και να με τιμά το ότι οι δύο έγκριτοι δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι ενδιαφέρονται για το τι θα κάνει ο Κοτσόπουλος, είναι τελικά όχι δευτερεύον και τρετεύον. Πολύ λιγότερο σημαντικό το τι θα γίνει με μένα προσωπικά τη στιγμή που γύρω μας υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ το οποίο ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε, αυτό το οποίο θα γίνει αύριο και αυτά τα οποία έρχονται για το λαό μας που είναι όλο και χειρότερα. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτή την ώρα δεν θα πρέπει να κάνω καμιά δήλωση σεβόμενος την κρισιμότητα των εξελίξεων. Πάντως να ξέρετε και με βάση τη δημοσκόπηση και με οτιδήποτε άλλο, και εγώ οφείλω να κάνω ό,τι θα κάνει και μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε με κάθε τρόπο ό,τι μπορεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του προσπάθεια, προκειμένου να απαλλαχθούμε το γρηγορότερο από μια κυβέρνηση που δεν σεβάστηκε οι ιδεολογίες, αλλά δεν σεβάστηκε και την ίδια την κοινωνία. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον πραγματικά. Πάντως την Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνουμε, ο κύριος Θοδωράκης θα βρίσκεται στην Πάτρα και είναι σίγουρο ότι θα έχετε και μια κάποια συνάντηση. Οπότε εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει. Ωραία.
το τι θα κάνετε, κύριε Κοτσόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το τι θα κάνετε θα το μάθουμε, θα μας το πείτε εσείς. Θα δούμε και από τα δρόμενα τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Κοτσόπουλε, πραγματικά για να επανέλθουμε έτσι στο θέμα το προηγούμενο. Το πιο σημαντικό και το μιλάμε για αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί συνεχώς. Μιλάμε για πεινασμένα παιδιά. Και αυτό, κύριε Κοτσόπουλε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί δεν μιλάμε για τον Μπάσα 1, αλλά μιλάμε για παιδιά. Παιδιά δημοτικού, παιδιά γυμνασίου και παιδιά ηλικίου. Το θέμα παίρνει διαστάσεις. Με μια τυρόπιτα και ένα κουλούρι λύνεται το πρόβλημα. Κοιτάξτε, όπως έλεγα προηγουμένως, έχω 27 χρόνια υπηρεσίας και είμαι μάχημος εκπαιδευτικός όλα τα χρόνια στην τάξη και έχω γυρίσει αρκετές γωνιές του νομού Αχαΐας και φτωχογειτονιές και απομακρυσμένα χωριά. Την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στα παιδιά μας και στις οικογένειές τους δεν την έχουμε ξαναδεί και να σας πω την αλήθεια, δεν την είχαμε ποτέ φανταστεί γιατί βλέπαμε μια κοινωνία και μια οικονομία η οποία προόδευε. Βρισκόμαστε τώρα λοιπόν ενώπιον προβλημάτων καθημερινών απίστευτων. Το τι μας αποκαλύπτεται από γονείς και από παιδιά, τι μαθαίνουμε, είναι φοβερό. Είδατε τι είπε ο κ. Αντιδήμαρχος. 400 παιδιά σύντησαν, έδιναν μια βοήθεια, όχι σύντηση κανονική, πριν από 2 χρόνια. Πέρσι 1500 και φέτος θα ξεπεράσουμε τις 2000. Γιατί πραγματικά και εμείς από τη δική μας έρευνα βλέπουμε ότι έχουν περάσει κατά 25% περίπου οι ανάγκες από πέρσι. Και φανταστείτε ότι αυτές οι ανάγκες είναι αυτές που φτάνουν στο Δήμο. Στο δικό μας σχολείο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει και η εκκλησία, όπως και σε πολλά άλλα σχολεία και σε κάθε γειτονιά και σε κάθε ενορία. Υπάρχουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμών. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπούν την πόρτα μας μόνοι τους και μας λένε: αν έχετε κάποια βοήθεια, πείτε το μας να βοηθήσουμε χωρίς να φανούμε πουθενά. Υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί, γιατί η Ελένη Παρασκευοπούλου το ανέφερε στο ρεπορτάζ. Και οι σύλλογοι διδασκόντων βοηθάνε. Υπάρχουν και ξέρουμε κι εμείς ότι υπάρχουν ομάδες καθηγητών που βάζουν το χέρι στην τσέπη από αυτά τα λίγα που παίρνετε δηλαδή. Και χορηγούν στα παιδιά κάτι για να φάνε. Με πολύ προσοχή και με πολύ τάκτ και με πολύ ευγένεια προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση και προσπαθούμε να την επιλύσουμε, να την απαλύνουμε, όχι να επιλύσουμε. Δυστυχώς τα προβλήματα μας υπερβαίνουν. Όπως είπατε, πραγματικά και οι δικές μας αποδοχές είναι πενιχρές. Αλλά οφείλουμε από αυτό το εστέρημά μας πλέον, όχι από το περισσεύμα μας. Από το εστέρημά μας όλοι μας να κάνουμε κάτι. Πάντως ένα κουλούρι και μια τυρόπιτα δεν λύνει το πρόβλημα, κύριε Κοτσόπουλο. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι μόνο ο Δήμος. Όπως σας είπα, είναι και ο Δήμος, είναι και η Εκκλησία. Οι άνθρωποι άρχισαν να ψάχνουν και άλλου είδους εξόδους. Δηλαδή υπάρχουν, αυτό θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν μαθητές που μπαίνουν σε ένα άλλο πρόγραμμα για κανονική σύντηση? Υπάρχουν μαθητές βεβαίως που οι οικογένειές τους συντίζονται από τις ενορίες ή από την τράπεζα τροφίμων του Δήμου πέρα του Δεκατιανού. Παίρνουν τρόφιμα κανονικά για το φαγητό τους, για το μεσημεριανό τους. Ή οι σύλλογοι γονέων με δικές τους δράσεις στοχευμένες επισκέπτονται οικογένειες ανά εβδομάδα, χρεώνονται κάποιες οικογένειες είτε στους συλλόγους γονέων είτε στις εκκλησίες και γίνεται κατά το δυνατόν η βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λύνεται το πρόβλημα, διότι φοβόμαστε ότι μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και όταν εμείς κάνουμε ένα και οι ανάγκες είναι δύο, πάντα θα υπολοιπόμαστε και θα ανοίγει αυτή η διαφορά. Και σας λέω πραγματικά την δική μας ανησυχία. Πώς είναι το κλίμα που επικρατεί στα σχολεία, κύριε Κοτσόπουλε, σήμερα? Και η ψυχολογία, βέβαια, των μαθητών που έχουν τελειώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι ένα παιδί του δίνουμε ένα φαγητό, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι υποσυτισμένο, δεν έρχεται σκελετωμένο προς Θεού. Είναι ότι αυτό το παιδί βιώνει μια κατάσταση στο σπίτι ανέχειας. Η ανέχεια φέρνει γκρίνια, προβληματισμών, ανεργίας. Μια κατάσταση η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στην ψυχολογία, στην ψυχική υγεία του παιδιού. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρεύουμε και πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Διότι χτίζει από τη μία πλευρά και γκρεμίζει από την άλλη. Μπαίνουμε στα σπίτια με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους. Είχαν τα σχολεία μας πέρσι κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Φέτος έχουμε. Τι να πούμε για τα σχολεία μας, ακόμα δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Έχουμε προβλήματα ακόμα κενά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην πιάσουμε αυτό το θέμα. Αναμένουμε, φαντάζομαι, γιατί το ΕΣΠΑ δίνει τέτοιου είδους δυνατότητες, να προσληφθούν αναομάδες σχολείων, ψυχολόγοι ή κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτοί πέρσι έκαναν πάρα πολύ δουλειά. Διότι είχαν τη δυνατότητα και τον τρόπο και την τεχνογνωσία να μπουν στις οικογένειες και να δουν τη μάνα η οποία βιώνει διπλό πρόβλημα και τη βιαιότητα από τον άνεργο πατέρα και τον προβληματισμό των παιδιών που βλέπουν την όλη αυτή η κατάσταση. Τέτοια δράματα εκτελήσονται καθημερινά. Ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος δεν μου αρέσει να δραματοποιώ καταστάσεις. Όμως επειδή με καλέσετε, πραγματικά νιώθω την ανάγκη να τα πω αυτά, γιατί πραγματικά μας πνίγει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε στα σχολεία μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Είναι συμπαραστάτες μας οι γονείς που έχουν τη δυνατότητα. Και τι, κύριε Κοτσόπουλε, εδώ που τα λέμε. Ένα παιδάκι δημοτικού σχολείου, τετάρτης τάξης, έρχεται λοιπόν στην αίθουσα, πεινασμένο, δεν μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα. Είναι έτσι? Νομίζω ότι δεν μπορεί. Βεβαίως. Ένα παιδί όταν έχει φύγει από το σπίτι με μια άσχημη ψυχολογία, το καταλαβαίνεις από την ώρα που θα μπει στο σχολείο. Δηλαδή ενός κακού μύρια έπονται εδώ. Δεν είναι μόνο ότι πεινάει το παιδί. Είναι η κατάσταση στην οικογένεια και είναι η κατάσταση σε σχέση με τη γνώση την παιδεία στο σχολείο. Βεβαίως. Οι γονείς χωρίζουν αναγκαστικά για τη δουλειά. Ο ένας πηγαίνει στη μία πόλη της Ελλάδας, ο άλλος στο εξωτερικό. Μένουν τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Καταστάσεις που είχαν περιγράψει οι παλαιότεροι για μετά τον πόλεμο. Για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε οικογένειες που φεύγουν οι γονείς τους για το εξωτερικό και αφήνουν τα παιδιά εδώ στους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία, με αυτές τις πενιχρές κουτσουρεμένες συντάξεις, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Τι να κάνει αυτό το παιδί μετά και τι απαιτήσεις να έχουμε εμείς για το μαθησιακό κομμάτι? Έχει περάσει στην άκρη το μαθησιακό κομμάτι. Αν δεν στηρίξουμε πρώτα την ψυχολογία του παιδιού, να αρχίσει να χαμογελάει και να ανοίξουν τα μάτια του, να παίρνουν τα μηνύματα από εμάς, τότε οτιδήποτε άλλο και να κάνουμε πάει χαμένο. Τι να πούμε, πραγματικά βιώνουμε δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, τουλάχιστον στα παιδιά που αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Έφη, είναι τραγική κατάσταση. Θέλω να δώσω ένα στοιχείο. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτά τα παιδιά από την κρατική αρρωγή. Δεν υπάρχει μέρημνα. Υπάρχει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, λέω, το επίδομα αλληλεγγύης, το επίδομα η κάρτα σύντησης. Για τα παιδιά αυτά δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Είναι τραγικό. Και πάλι όμως δεν θα λυνόταν, συγγνώμη κύριε Κοτσόπουλο, και πάλι δεν θα λυνόταν το πρόβλημα. Σίγουρα δεν θα λυνόταν το πρόβλημα, αλλά να σκύψει η πολιτεία, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή, πάνω σε αυτά τα παιδιά, γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι πανελλαδικό. Να σκύψει πάνω από αυτά τα παιδιά, να τα αγκαλιάζει, να τους βάλει μια ομπρέλα προστασίας, δεν το έχει κάνει. Ξέρετε, χάνουμε μια γενιά. Και κοιτάμε πολλές φορές αυτή γενιά, είναι η κατάληξη. Και πολλές φορές κοιτάζουμε τη γενιά αυτή η οποία είναι να μπει στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά των 20-25 και πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρότατο εκεί. Αλλά υπάρχει μια γενιά παιδιών τα οποία μεγαλώνουν με θλίψη. Και με παιδιά τα οποία έχουν την εικόνα της ζωής τους μαύρη μπροστά τους από την ώρα που άρχισαν να καταλαβαίνουν τον κόσμο. Τα τελευταία 6-7 χρόνια. Αυτά τα παιδιά έρχονται στο σχολείο μας και τα βλέπεις θλιμμένα. Αυτή η εικόνα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναστραφεί. Δεν μπορούμε να το κάνουν μόνοι τους. Οι κάθε λογής άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλάνθρωποι ή κάποιοι σύλλογοι. Χρειάζεται, όπως είπατε κύριε Μπαλακτάρη, πολύ σωστά μια οργανωμένη κρατική παρέμβαση. Και δεν ξέρω, υπάρχει. Ευρωπαϊκά κονδύλια χρειάζονται κάτι. Έρχεται ο ρόλος του δασκάλου να καλύψει αυτά τα κενά, κύριε Κοτσόπουλε. Ναι, με πατριωτισμό, με φιλοτιμία. Τα κενά της πολιτείας θα πρέπει να τα καλύψει ο δάσκαλος, ο παιδαγωγός. Εμείς ευχαρίστω να αναλάβουμε το οποιοδήποτε βάρος ευθύνης έχουμε. Είναι και αυτό το να είναι το παιδί. Δεν υπάρχει η φιλοτιμία και ο πατριωτισμός στο δασκάλο και το εκπαιδευτικό, κύριε Κοτσόπουλε. Αν δεν πέσει χρήμα για να συντιστούν αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες και αν δεν απαλλαγούν από συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία κτλ. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανασφάλιστες οι οικογένειες αυτές. Γιατί δεν έχουν εργασία. Είναι τραγωδία δηλαδή στο παιδί. Αν δεν έρθει πολυπόθητη ανάπτυξη, Μιχάλη. Κάπου έχει κολλήσει αυτή η ανάπτυξη. Κάπου έχει κολλήσει η ανάπτυξη. Γι' αυτό δεν ξέρω ποιο μονοπάτι έχει πάρει, πάντως είναι δύσβατο το μονοπάτι. Αν δεν έρθει, ή εμείς λοιπόν, η ανάπτυξη έχει πάρει λάθος μονοπάτι. Ποιος, μάλλον δεν θα συναντηθούμε εύκολα. Να δούμε. Θα το δούμε λοιπόν και εδώ, τα λέγαμε και χθες, εδώ στην Αχαΐα τα πράγματα είναι ίσως πιο δύσκολα και από άλλες περιοχές της χώρας, καθώς καταγράφονται αρνητικά ρεκόρ για την περιοχή μας, κύριε Κοτσόπουλο, όπου αυτό βέβαια το βλέπουμε, το συναντάμε και στα σχολεία. Τα σχολεία είναι αποτύπωση της κοινωνίας. Κάποτε λέγαμε η Πάτρα πρωταθλήτρια της ανεργίας. Και η ανεργία ήταν στο 1 τρίτο από ό,τι είναι τώρα ή στο 1 τέταρτο. Τώρα είναι πρωταθλήτρια στα λουκέτα. Στην πείνα, στην μιζέρια. Στους τροφοσυλλέκτες των σκουπιδιών, για να λέμε ακριβώς τι συμβαίνει. Τροφοσυλλέκτες έχουν καταντήσει οι συμπολίτες μας και πηγαίνουν στους κάδους των απορριμμάτων για να βρουν ψωμί ή κάποια άλλα τρόφιμα. Το χειρότερο είναι ότι αρχίζουμε να συνηθίζουμε αυτές τις εικόνες. Κάποια φορά, αν τυχόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστίαζαν εκεί και όλοι μας οι υπόλοιποι ξαφνιαζόμασταν. Και τώρα δεν ξαφνιαζόμαστε, συμβαίνει δίπλα μας. Το έχουμε,
Το έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Κοτσόπουλο, για την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και από τα υποσυτισμένα παιδιά πάμε στο κινητό σχολείο που έχει ξεκινήσει στο Ρίο για 90 προσφυγόπουλα. Η λειτουργία του ξεκίνησε από την ΜΚΟ Πράξης με τη Συνδρομή Βελγικού Οργανισμού. Τα προσφυγόπουλα ηλικίας από 6 έως 18 ετών που φοιτούν ήδη στο σχολείο προέρχονται από την Συρία και διαμένουν με τις οικογένειές τους στο Ρίο Μπιτς. Το Mobile School, το σχολείο του δρόμου για παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εφαρμόζεται στην Πάτρα από τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης και αφορά τους 90 πρόσφυγες από τη Συρία κάτω των 18 ετών που έχουν καταλύσει τις τελευταίες ημέρες στο ξενοδοχείο του Ρίου. Είναι το Mobile School, είναι ένα εργαλείο έτσι ώστε να προσεγγίζουμε παιδιά που βρίσκονται αποκομμένα από την εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να ζουν σε καταστάσεις ακραίας φτώχειας ή να έχουν οθηθεί σε αναγκαστική επαιτία ή εργασία. Οπότε με αυτό το διαδραστικό εργαλείο, το οποίο όπως βλέπετε έχει ρόδες, πηγαίνουμε εμείς, προσεγγίζουμε εμείς παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων μέχρι και 17 ετών, προκειμένου να παίξουμε μαζί τους, να δημιουργήσουμε μια θετική διάθεση. Κάναμε ήδη μια πρώτη παρέμβαση στο ξενοδοχείο την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά. Στο ξενοδοχείο μένουν, όπως γνωρίζετε, πρόσφυγες με πολύ μικρά παιδιά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά ενθουσιώδης για τα παιδιά, διότι το ξενοδοχείο δεν είναι αντικειμενικά ένας κατάλληλος χώρος που τα παιδιά θα μπορούν να εκφράζονται και να παίζουν ελεύθερα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τους δώσαμε το μέσο. Τα παιδιά δήλωσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ήταν πολύ θετικά. Ρωτούσαν πότε θα ξαναπάμε και ανυπομονούν για την επόμενη μας παρέμβαση. Όλο το κόνσεπτ των παιχνιδιών έχει να κάνει με την επιβράβευση ότι από το πολύ μικρό μέχρι το πολύ μεγάλο επίτευγμα τα καταφέρνω, ότι υπάρχει ό,τι κακό είναι και να μου συμβαίνει στη ζωή μου, όποια αντικσότητα και να περνάω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι που, στο οποίο είμαι καλός και για το οποίο αξίζει να επιβραβευτώ. Ήδη με την πράξη έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε συνόδευτους ανήλικους από τρίτες χώρες, οπότε είναι μια πληθυσμιακή ομάδα που θα προσεγγίσουμε. Μια καινούργια πληθυσμιακή ομάδα για μας είναι τα παιδιά Ρωμά. Όπως επίσης, όπως σας είπε και η συνάδελφος, στο ξενοδοχείο που μένουν οικογένειες Σύριοι με πολύ μικρά παιδάκια, είναι κάποιες από τις πληθυσμιακές ομάδες που θα προσεγγίσουμε. Το Mobile School είναι ένα κινητό σχολείο που δημιουργήθηκε από το βελγικό οργανισμό Mobile School για τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος του εργαλείου αυτού δεν είναι να βελτιώσουμε τη ζωή τους από μια στιγμή στην άλλη, αλλά επί της ουσίας είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου να τα παιδιά να έρθουν σε επαφή πάλι με ιδιαίτερα ταλέντα που έχουν, με ιδιαίτερες κλίσεις που έχουν, έτσι ώστε αυτό να τους δώσει κίνητρο και μια ικανοποίηση να με κάποιο τρόπο να επενδύσουν πάλι στον εαυτό τους και να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή τους. Πρόκειται για ένα μετακινούμενο με τα χέρια όχημα, ένα κουτί με σειρώμενους μαυροπίνακες που στηρίζεται σε ρόδες και επάνω του εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά πάνελ. Επιτέλους αποφάσισαν να συντηρήσουν την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου με προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα επιδιορθούν τα επικίνδυνα σημεία του δρόμου από την παραλία Πατρών έως και την κάτω Αχαΐα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2018. Ένα μεγάλο και σύγχρονο έργο με τίτλο «Συντηρήσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου» ξεκινά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση ύψους 3.200.000 ευρώ στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών κάτω Αχαγιάς. Σε ένα μήκος δηλαδή 18 χιλιόμετρων, όπου θα έχουμε σημαντικά τμήματα νέων ασφαλτοστρώσεων, συντήρηση της υπάρχουσας οδού με τον καθαρισμό, με τάφρους, τσιμεντένιες, με αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που χρειάζεται να γίνουν, μια πλήρης δηλαδή αναμόρφωση της οδού που χρησιμοποιείται το καλοκαίρι πάρα πολύ από τους πατερνούς και όχι μόνο. Το έργο προϋπολογισμού 3.200.000 ευρώ περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της βατότητας της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου στο τμήμα από τα όρια του Τέος Δήμου Παραλίας έως την Κάτω Αχαΐα, ενώ έχει διάρκεια 18 μηνών και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018. Συγκεκριμένα με το έργο προβλέπεται να εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες τμηματικά καθόλου το μήκος των 18 χιλιόμετρων, διαγράμμιση στο σύνολο της οδού, αντικατάσταση των φθαρμένων και κατεστραμμένων πινακίδων, κοπή θάμνων και παροδίας βλάστησης για τη βελτίωση της ορατότητας της οδού, καθαρισμός τάφρων, απόφραξη και καθαρισμός οχετών σε όλο το μήκος της οδού, κατασκευή πεζοδρομικών
πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της παραλίας του Δήμου Πατρεών. Επίσης, κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβριών. Παράλληλα, θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στην περιοχή της παραλίας, όπου εκεί θα γίνουν πεζοδρόμια καινούργια, ηλεκτροφωτισμός, θα αλλάξει όψη η περιοχή. Κάνουμε λοιπόν αυτές τις παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε τη διέλευση από την Πάτρα προς την Κάτω Αχαλιά και αντίθετα. Παράλληλα με τον προαστιακό, πιστεύουμε ότι συνεισφέρουμε πάρα πολύ στο να γίνεται αυτή η μετακίνηση των συμπολιτών μας και με ασφάλεια αλλά και γρήγορα. Βέβαια, το μεγάλο μας έργο, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα το δούμε να γίνεται πράξη και γι' αυτό πιέζουμε, είναι η Πατρών Πύργου, η νέα εθνική οδός, την οποία δυστυχώς η κυβέρνηση έχει περιπλέξει κατά πολύ. Και θα πρέπει αυτό να το απεμπλέξει, γι' αυτό έχουμε και συναντήσεις συνεχώς με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους βρούμε υποστηριχτές και μέχρι τώρα τους έχουμε βρει υποστηριχτές. Την έτσι κι αλλιώς εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο κέντρο της Πάτρας ζήτησε από την Τροχέα ο Γενικός Αστυνομικός Επιθεωρητής Νοτιού Ελλάδας Άρης Ανδρικόπουλος. Ο κ. Ανδρικόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέχτηκε το αίτημα της Δημοτικής Αρχής για αυστηρή αστυνόμευση, έτσι ώστε να επιτύχει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Έτσι πετυχαίνει λοιπόν το σύστημα. Πάμε στον Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Μιχάλη, έτσι θα πετύχει το σύστημα με την αυστηρή αστυνόμευση? Όπως είναι γνωστό και οι ειδικοί το λένε, ότι με αστυνομικά μέτρα κανένα κυκλοφοριακό και κανένα πρόβλημα δεν γίνεται. Τα αστυνομικά μέτρα είναι μόνο για την ώρα της ανάγκης και όχι βέβαια για κάθε μέρα και με τέτοια χρήση που γίνεται σήμερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Πατρών. Είναι γεγονός αυτό που είπες, ότι η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει τη συμπαράσταση της Τροχέας από την αστυνομική διεύθυνση αρχικά. Βλέπουμε όμως ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτιού Ελλάδας, ο κ. Ανδρικόπουλος, έδωσε επί της ουσίας εντολή, διαταγή στην Τροχέα Πατρών να κάνει τους ελέγχους πιο αυστηρούς. Όταν βλέπει κανείς εδώ και μερικές ημέρες την ίδια τη διοικήτρια της Τροχέας Πατρών να είναι στην Κανακάρη με τον μπλοκάκι στο χέρι, όταν βλέπει αξιωματικούς να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν βλέπει κανείς να αποσπάται δύναμη αστυνομικών από άλλες υπηρεσίες και να εντάσσονται στην Τροχέα προκειμένου να γίνουν αυτοί οι ελέγχοι, μπορεί να υποθέσει αρχικά μωρέ κάτι καλό πάει να γίνει σε αυτή την πόλη. Όμως αυτό το καλό που πάει να γίνει σε αυτή την πόλη κοστίζει. Είναι πολλά τα χρήματα που πληρώνει η Πατρινή, είναι πολλά τα 80 ευρώ της κλήσης, συν 20 ευρώ από το Δήμο Πατρέων για το παράνομο παρκάρισμα στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, αν καθυστερήσει κανείς πάνω από μία ή δύο ώρες. Το ξέρεις πολύ καλά, Μιχάλη, τι λένε, ότι το μέτρο είναι εισπρακτικό. Ακριβώς. Το λένε, βέβαια. Γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί και άλλα παράλληλα μέτρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για την ελεγχόμενη αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που λείπει τούτο την ώρα. Αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Πάτρα το λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ τρόπος του λέγειν, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης εννοώ κτλ. Δεν έχει γίνει η διαφημιστική καμπάνια από το Δήμο πρώτον, να ενημερωθεί αναλυτικά ο πολίτης. Το δεύτερο, ότι με αστυνομικά μέτρα δεν μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιο καλό κυκλοφοριακό στην πόλη, δεδομένου ότι θα τελειώσουν τα αστυνομικά μέτρα. Και πάσχουμε και στο επίπεδο των συγκοινωνιών. Με ακρίβεια, Εύη, θέλω να πω ότι τα αστυνομικά μέτρα δεν δημιουργούν συνείδηση. Δεν εμπεδώνει κανείς με αστυνομικά μέτρα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται συνειδητός πολίτης με αυτά τα μέτρα που στο κάτω-κάτω είναι βία. Γίνεται με την ενημέρωση και τη συζήτηση. Και τούτα εδώ δεν τα έχουμε δει ακόμα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά λόγω της έλλειψης αστυνομικής δύναμης, Μιχάλη, πόσο καιρό θα μπορούν να είναι οι αστυνομικοί στο δρόμο και να έχουν αυτό το έργο. Αυτό το έχουν πει από την αστυνομική διεύθυνση το πολύ δύο μήνες. Το πολύ δύο μήνες. Αν και εγώ επιμένω ότι τα θαύματα στη χώρα δεν έχουν τα διάρκεια, έχουν μικρότερη. Θα τα δούμε λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, σε μια σύντομη διακοπή. Κυρίες και
Σε κύριε, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς. Τα αυξημένα διόδια. Στην αρχή συνταξή, Ελένη Παρασκευοπούλου, Ελένη. Φέρετε να εμπλέκετε στο κύκλωμα με τα... Εδώ φτάνουμε στο απροχώρητο. Φτάνουμε να μην καταργηθεί το σχολείο. Εκίνδυνος ο νεκροβαστής. Καλησπέριζω τον Μιχάλη Μπαϊρακτά. Και να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Καταργηθεί και αν και φιλοξενίας. Να καταργείτε και το σύστημα δίωξης να το δούμε. Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο. Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας, το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Renault Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Renault Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Νέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610-525-779. Ρενό, Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Χρήσιμη στα κρίσιμα. Αυτά έκανε το ΕΣΠΑ για σένα. 220 υλοποιημένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 307 εκατομμυρίων ευρώ στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, περιβάλλοντος, κοινωνικής ένταξης, μεταφορών, πολιτισμού, τουρισμού, αστικής ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη ζωή μας. Απαντάμε στην κρίση με δράση, διαθέτοντας 500 εκατομμύρια ευρώ για νέα έργα. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εδώ γίνεται δουλειά. ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται από σήμερα στην αγορά της Πάτρας με αφορμή τις ενδιάμεσες εκτόσεις. Ο ανταγωνισμός εκδηλώνεται στις τιμές των προϊόντων που πράγματι είναι προσιτές, πλην όμως η καταναλωτική δύναμη έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Σε αναμέτρηση μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων φαίνεται πως θα εξελιχθεί η περίοδος των ενδιάμεσων εκτόσεων, καθώς αυτό που παρατηρείται είναι ένας καταιγισμός ειδοποιήσεων από τα καταστήματα και τις μειωμένες τιμές που ισχύουν από σήμερα. Αυτές οι εκτόσεις επί της ουσίας είναι μια ανάσα στα οικονομικά, το ανάσα εντός εισαγωγικών, διότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε και στις εκτόσεις να μπορεί να ψωνίσει με ευχέρεια. Άρα λοιπόν δημιουργείται και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των εμπόρων, αυτών που πουλούν δηλαδή ομοειδή προϊόντα. Κοιτάζει ο ένας πόσο το κατέβασε, να, και ο άλλος να πάει λίγο κοντά. Κοιτάζουν πόσο είναι το πολυκατάστημα, να βρίσκονται όλοι κοντά σε μια αρμονία, αν θέλετε. Με κρατήσεις εμπορευμάτων για την περίοδο των εκτόσεων ή με μηνύματα για τις μεγάλες προσφορές που θα ισχύσουν από σήμερα στην τοπική αγορά, προσπαθούν οι έμποροι να δελεάσουν τους καταναλωτές, γνωρίζοντας εξ αρχής ότι τα ψώνια θα είναι περιορισμένα. Η προσπάθεια πάντως γίνεται με κάθε τρόπο και ο ανταγωνισμός είναι εμφανής. Κάποτε μου είπε κάποιος ο οποίος ήταν είναι στον τουρισμό και σε μια περιοχή πάρα πολύ τουριστική. Μου είπε, ξέρεις, εγώ είμαι πολύ καλός έμπορος και καλός άνθρωπος και δίνω στους τουρίστες το νερό πάρα πολύ φτηνά. Φαντάσου, μου λέει, ότι δίνω το μεγάλο το μπουκάλι 0,90 λεπτά.
πράγματι σε σχέση με τον ανταγωνισμό το έδινε πολύ φτηνά. Στην κουβέντα όμως μου είπε ότι το αγοράζει 0,15 λεπτά. Δηλαδή αυτός το πουλούσε 8 φορές απάνω και έλεγε ότι κάνει και καλό. Άρα λοιπόν αυτό εννοώ ότι δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Δεν καθόμαστε να δούμε τι μας κοστίζει και πάνω εκεί στο κόστος να υπολογίσουμε ένα κέρδος τέτοιο το οποίο να είναι λογικό και να συμβαδίζει κυρίως και με τα οικονομικά τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Να συμβαδίζουμε τους μισθούς και τις συντάξεις και γενικά με την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε αυτό, αντί να υπολογίζουμε σωστά τα κοστολογιά μας, εμείς κοιτάζουμε τι μπορεί να πουλάει ο ένας, να βάλουμε και εμείς παρόμοια και ούτω καθεξής. Έτσι δεν μπορούμε να λύσουμε θέματα απέναντίας τα διωγγώνουμε. Πρόκειται ωστόσο για έναν ανταγωνισμό που δεν χαρακτηρίζεται υγιής, όπως τονίζει ο κύριος Στοίδης και εξηγεί το γιατί. Το να συναγωνίζει το ένας το έμπορος των άλλων προκειμένου να έχουν καλύτερες τιμές και να κατεβάζουν εάν αυτό πράγματι συμβαίνει, αυτό μπορεί κάποιος πρόσκαιρα να το θεωρήσει ότι είναι καλό για τον κόσμο, μιας και ο κόσμος ωφελείται από αυτή την ιστορία. Επ' της ουσίας όμως κανένας δεν ωφελείται, διότι αν για παράδειγμα αυτό το κοστολόγιο, αυτές οι τιμές βρίσκονται υψηλά, επ' της ουσίας δεν λένε τίποτα. Αν πάλι από την άλλη πλευρά είναι τόσο πολύ χαμηλά, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, να κλείσει το μαγαζί, ο υπάλληλος να μην έχει δουλειά. Άρα οι επιπτώσεις θα είναι έμεσες και θα τις δούμε μπροστά μας. Στις 3 Νοεμβρίου το καραβάνι της υγείας θα βρεθεί στην Πάτρα διεκδικώντας αξιοπρεπή δημόσια υγεία. Το καραβάνι θα ξεκινήσει από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και θα καταλήξει στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εκεί εργαζόμενοι σκέφτονται να αποκλείσουν συμβολικά τη γέφυρα για λίγη ώρα. Πρόσκληση συμμετοχή στο καραβάνι για τη σωτηρία της υγείας που διοργανώνεται στις 3 Νοεμβρίου στην Πάτρα απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Εμείς οι εργαζόμενοι καλούμε όλους τους εργαζόμενους καταρχήν, αλλά και όλους τους φορείς της πόλης μας, όλους τους πολίτες, όλους τους χρήστες ή τους ενδυνάμει χρήστες των υπηρεσιών υγείας να δώσουν το παρόν, να έρθουν και να συμμετάσχουν σε αυτήν την κινητοποίηση. Να έρθουν και να στηρίξουν τις προσπάθειές μας, τον αγώνα μας για την καλύτερη ανάπτυξη, την καλύτερη λειτουργία, την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Η υγεία αγγίζει και αφορά όλους μας. Πρέπει και επιβάλλεται όλοι να είμαστε παρόντες, όλοι να δώσουμε το δυναμικό παρόν και να απαιτήσουμε εκείνες τις λύσεις που πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Να αναδείξει τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της αλλαγής των οργανισμών, του νέου υγειονομικού χάρτη που έρχεται να συρρυκνώσει νοσοκομιακές μονάδες, τμήματα και υπηρεσίες και παράλληλα να διεκδικήσει τις απαιτούμενες τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Το καραβάνι θα ξεκινήσει από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στις 7 το πρωί, θα διέλθει από όλες τις υγειονομικές μονάδες της πόλης και θα καταλήξει στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, την οποία οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν να αποκλείσουν συμβολικά. Την έκτη είπε τον εδώ εκφραστή του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή μας, μια κατάσταση η οποία είναι απερίγραπτη και θα συνεχίσουμε την πορεία προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και το ΕΚΑΒ το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και βέβαια θα ολοκληρώσουμε την πορεία μας στην γέφυρα του Ρίου όπου εκεί θα υπάρξει ένας μικρός λιγόλεπτος αποκλεισμός και κάποια happening τα οποία, με τα οποία με το δικό μας τρόπο εμείς θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την κατάσταση που σήμερα επικρατεί στο χώρο της υγείας. Στάση εργασίας για την Πέμπτη αποφάσισαν στο μεταξύ οι νοσοκομιακοί γιατροί με στόχο να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.